Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ομαλά και με κατέρωθεν φιλοφρονήσεις εξελίχθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Ευάγγελο Λιβγεράτο να παραδίδει στον προκάτοχό του Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είχε ταυτιστεί και με την ιστορία των ελληνικών υδρογών ανθράκων. Ακριβώς, προκάτοχος και διάδοχος. Είναι γεγονός ότι ο Γιάννης Μανιάτης ξεκίνησε, είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε τη διαδικασία για την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων και έχει ταυτιστεί με αυτά. Ωστόσο, σήμερα κατέστησε σαφές ότι δεν θα είναι υπουργός υδρογών ανθράκων μόνο, θα είναι υπουργός περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, θέλοντας να δείξει ότι δεν θα υποβαθμίσει κανέναν από τους υπόλοιπους τομείς του Υπουργείου. Ενώ ιδιαίτερα πρέπει να πούμε ότι στάθηκε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που έχει υποτιμηθεί και στον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης που ενδεχομένως να πλήξει και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Χωρίς αιχμές, αλλά αντίθετα με επίθεση φιλοφρονήσεων προς το πρόσωπο του προκατόχου του αλλά και διαδόχου του, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος παρέδωσε το θόκο του ο αθόρυβος και ακριβοθόρητος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβγεράτος στο Γιάννη Μανιάτη, αναγνωρίζοντάς του το έργο που άφησε στον τομέα της ενέργειας και κυρίως στον τομέα των υδρογών ανθράκων. Η έγνοια μου ήταν να προχωρήσουμε το έργο Μανιάτη στο θέμα των υδρογών ανθράκων να μην ξεστρατήσει, να μην εκτροχιαστεί και νομίζω ότι το καταφέραμε. Ήδη τα projects στους υδρογονάνθρακες περπατάνε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Ο νέος υπουργός, αφού επέστρεψε τις φιλοφρονήσεις, τόνισε ότι θα δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς του Υπουργείου και όχι μόνο στην προώθηση των υδρογών ανθράκων, αλλά και στην οικοδόμηση ενός αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης, έτσι ώστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να καταστεί υπόδειγμα για τα άλλα υπουργεία και να βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στο ξεπέρασμα της κρίσης. Οι περισσότεροι με θεωρούν τον άνθρωπο των υδρογών ανθράκων. Ο υπουργός όμως δεν είναι υπουργός υδρογών ανθράκων. Ο υπουργός είναι και υπουργός του κτηματολογίου και υπουργός των αγωγών και υπουργός των δασών και υπουργός των νερών και υπουργός των αυθαιρέτων, των σχεδίων πόλης, της χωροταξίας. Ουσιαστικά ο υπουργός οφείλει να είναι υπουργός περιβάλλοντος, ενέργειας και το ξεχασμένο και κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη κινητοποίησης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης, η οποία συνιστά τεράστιο κίνδυνο εξαιτίας τόσο της κλιματικής αλλαγής αλλά και του στρεβλού μοντέλου επιδοτήσεων που ακολούθησε η Ευρώπη στον αγροτικό τομέα. Έχει διαμορφώσει μια κοινή αγροτική πολιτική στηριγμένη σε επιδοτήσεις στο πώς να θάβουμε τα προϊόντα, αλλά τώρα πια πρέπει να συνειδητοποιήσει πως χρειαζόμαστε πολιτικές οριζόντιες για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και εμείς εδώ σε αυτό το Υπουργείο έχουμε μεγάλο ρόλο να παίξουμε. Ο Ευάγγελος Λιβγεράτος δεν ήταν ο μόνος που αποχώρησε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τον ακολούθησαν η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος Μάρο Ευαγγελίδου και ο Ειδικός Γραμματέας Αρμόδιος για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Μωυσής Κουρουζίδης. Καθώς τα δύο αυτά στελέχη υπήρξαν επιλογές της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία απέσυρε πλέον τη στήριξή της αλλά και τα στελέχη της από την κυβέρνηση.